παλιότερα. Όταν ήσουν, όπως λες, ροκ στη νεότητα, λες επιμένεις ροκ, αλλά εκεί υπήρχε κριτική σφραγίδα. Από τη μία μεριά ήσουν λοιπόν DJ και από την άλλη μεριά έκανες bodybuilding. Και μία φορά βρέθηκες με τον Σβαρτζενέγκερ. Τώρα για να δούμε ποιον θα βρεθείς τώρα, με τον Τζίπρα, ας πούμε. Αλλά έχεις πει την ιστορία ότι ήρθες οπαλία, εγώ δεν πιστεύω. Εντάξει, υπάρχει. Σε έχει ο Σβαρτζενέγκερ, δεν το λες. Του έστειλα εγώ ένα γράμμα όταν ήμουν βουλευτής και αυτός κυβερνήτης στην Καλιφόρνια. Θέλω να κάνουμε τη ρεβάνς και τα χρήματα πάνε στον πλέον φτωχό Έλληνα αφηρητή στην Καλιφόρνια. Αλλά είχε πάθει το έφραγμα και αυτό είναι απαγορευτικό. Καλά, είναι θηρίο, πέρασε κάτι ταινία. Ήταν το 1977, ένα χρόνο αφού είχε εγκαταλείψει την ενεργό δράση, ήταν θηρίο τέλεια. Αλλά κρατούσε ακόμα εγώ στο Μπράντεφ έτσι δυνάμεις. Αυτό τον βλέπω ακόμα να κάνει το γυμνασμένο ή να κάνει τίποτα ενέσεις, δεν ξέρω τι κάνουν. Εσένα σε βλέπω λίγο αφημένο όμως τώρα. Κοίταξε, βλέπω... είναι 50 κιλά περισσότερο και 50 χρόνια μεγαλύτερος. Εσένα σε βλέπω... 50 κιλά, αυτό ξέρω, 50 κιλά. Γιατί δεν προσέχεις? Όχι, δυνάμεις είναι αυτές, επάρκεια. Αν δυνάμεις, επάρκεια έτσι.